Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, συναγωνιστές, σας καλωσορίζουμε σήμερα στη σημερινή μας... Το πάρω στο χέρι. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων της Λαϊκής Σπήρωσης στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΟ και στο Δήμο της ΚΟ. Εκ μέρους της τομεακής οργάνωσης του ΚΚΕ στο Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου, βρισκόμαστε εδώ και σε συνέχεια των αγώνων και μπροστά στη μάχη αυτή των τοπικών εκλογών με αισιοδοξία, αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις και στο Δήμο της ΚΟ αλλά και στην περιφέρεια ο λαός της ΚΟ να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, ενισχύοντας σημαντικά τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπήρωσης. Παίρνοντας το νήμα από την τελευταία μάχη των βουλευτικών εκλογών, όπου κόντρα σε αυτό το πολύ αρνητικό σχετισμό το ΚΚΕ ενίσχυσε τις δυνάμεις του συνολικά στη χώρα μας αλλά και στην περιοχή μας. Να δώσουμε τη μάχη να ενισχυθεί η μόνη ελπιδοφόρα για το λαό στάση αυτή της αγωνιστικής διεκδίκησης λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών του κόντρα σε μια πολιτική εχθρική για τα συμφέροντά του. Μια πολιτική που καλούνται σήμερα αλλά και χτες οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ή να την εξειδικεύσουν και την ακολουθήσουν όπως κάνουν στην πλειοψηφία τους ή να την αντιπαλεύσουν μαζί με το λαό. Μια πολιτική που οι εγκληματικές συνέπειες τις ζει καθημερινά ο λαός, που αποδεικνύεται ανίκανη να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού, όπως πολύ δραματικά βλέπουμε αυτό το διάστημα και ζούμε, χωρίς σταματημό. Αλλού να καίγονται, αλλού να πλημμυρίζουν και να πνίγονται. Μια πολιτική που αποδεικνύεται ανίκανη να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες του λαού στην υγεία, στη μόρφωση, στον αθλητισμό. Και αυτό γιατί και δεν μπορεί και δεν θέλει. Απ' την άλλη αποδεικνύεται ικανή, ταχύτατη και αποτελεσματική στην προστασία των κερδών, στα θέλω, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Και εδώ στην περιοχή μας έχουμε δοκιμάσει ανεξάρτητους, υπερκομματικούς, με χρήσμα, με πολλά χρήσματα και τα αποτελέσματα τα ζούμε. Ήρθε η ώρα να το πάμε αλλιώς. Να ενισχύσουμε το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και των εκφραστών της. Αυτό θα είναι και το θετικό αποτέλεσμα που μπορεί να καταγραφεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Να μπορεί ο λαός να αντιπαρατάξει την επόμενη μέρα απέναντι σε αυτό το ενιαίο μπλοκ κυβέρνησης αστικών κομμάτων αλλά και των εκλεγμένων τους στους Δήμους και στην Περιφέρεια, περισσότερους συμβούλους που συμβορεύονται με το ΚΚΕ, να εκλέξει περισσότερους αγωνιστές με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Σπήρωσης σε Περιφέρεια και Δήμο. Σε αυτό το σημείο και πριν δώσω το λόγο στον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο Κρυαρά Στέλιο, πρόεδρο του ΔΟΥΣΟΥ Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλος της Τομεακής Επιτροπής του ΚΚΕ, να σας καλέσω να συναντηθούμε ξανά ακόμα περισσότεροι και στις εκδηλώσεις του 41ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ που θα γίνει στις 17 Σεπτέμβρη στο Λαογραφικό Μουσείο Τσοχάνη με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και με κεντρικό ομιλητή τον Θοδωρή Λιάπη, υπεύθυνο του Τμήματος Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι στο χώρο υπάρχει ο Κυριακάτικος Ριζοσπάστης με το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Για να συμπληρώσουμε και το ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟ Νησίρου, είπαμε ο Κρυαράς ο Στέλιος, η Αθανασιάδη Κοντή, η Μαμάκα η Κατερίνα, ο Ξυπολιτάς ο Γιώργος, ο Ορσάρης ο Γιώργος από την Ίσυρο, ο Πατάκος ο Αντώνης και ο Χαλάς ο Αναστάσιος Στάσος.
Ο λόγος του σύντροφου Γκριαρά. Καλησπέρα συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Καλώς ανταμώσαμε. Απόψε θα αξιοποιήσουμε τη βραδιά και για συζήτηση, αλλά και για να πάρουμε πιο αποφασιστικά τη σκυτάλη του αγώνα, να καλέσουμε όλα τα λαϊκά στρώματα της περιοχής, τους εργαζομένους, τους εκπαιδευτικούς, τους υγειονομικούς, τις γυναίκες και την νεολαία, την Κυριακή τους συνταξιούχους που είναι πάντα μάχημοι, την Κυριακή στις 8 το Οκτώβρη, στην κάλπη να πέσουν πολλά ψηφοδέλτια της λαϊκής σπήρωσης και στις 9 του Οκτώβρη με αυξημένες τις δυνάμεις της στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια ο λαός να βρει ένα συμπαραστάτη στους αγώνες που έχει μπροστά του στα δύσκολα μέτωπα. Δεν μπορούμε δυστυχώς να ξεκινήσουμε αλλιώς, το είπε και ο Μικές, από το να εκφράσουμε τη θλίψη μας, αν θέλετε και το θρήνο μας για αυτό που ζει ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας μας, εκεί που είναι πλημμυρισμένες περιοχές, εκεί που χάθηκαν ζωές, χάθηκαν σπιτικά, χάθηκαν περιουσίες. Λίγο μετά από τις πυρκαγιές, που και εκεί χάθηκαν ζωές, χάθηκαν σπιτικά, χάθηκαν περιουσίες. Και στα Ποκαΐδια και στα Λασπόνερα βουλιάζει λοιπόν το επιτελικό κράτος, το ανίκανο να υπερασπιστεί τη ζωή μας και την περιουσία μας, το ικανό όμως να διαφεντεύει μεγάλα επιχειρηματικά σφαίροντα. Να γιατί ο λαός και στην περιοχή μας έχει κάθε λόγο να ενισχύσει τη λαϊκή σπήρωση. Να γιατί πρέπει αυτό το προσκλητήριο να το πάμε όλοι απόψε και από αύριο σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς, να καλέσουμε τον κόσμο να συμπορευτεί μαζί μας. Γνωριζόμαστε. Οι υποψήφοι της λαϊκής σπήρωσης δεν συναντιούνται απόψε για πρώτη φορά. Συναντήθηκαν και χθες και προχθές στα σωματεία τους, στις πλατείες, όταν παλεύαμε για το λαϊκό εισόδημα, όταν απαιτούσαμε μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, όταν ζητούσαμε νοσοκομείο στην ΚΟ για να μην πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας πάνω στις καρότσες, όταν μιλάμε για τη σχολική στέγη για να μην είναι τα παιδιά στα κοντέινερς. Γνωριζόμαστε λοιπόν. Μας γνωρίζει και ο λαός της περιοχής και έχει κάθε λόγο να εμπιστευτεί αυτά τα άτομα, τα οποία μοναδική τους φιλοδοξία έχουν να μπορέσουν να υπερασπιστούν και αύριο τα λαϊκά συμφέροντα. Πριν λίγες μέρες ο Περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου υποψήφιος υπερηφανεύτηκε για μερικές πρωτιές. Μια πρώτη πρωτιά είναι ότι είμαστε, λέει, στην κορυφή της απορρόφησης κονδυλίων. Άρα γι' αυτό το είπε και στη Ρόδο, εκεί που κάηκαν η μισή κεντρική Ρόδος. Απολογήθηκε γιατί δεν έγιναν αντιπυρικά έργα ώστε να προστατευτεί η ζωή των Ροδίων. Άραγε ξεχάσαμε τον εφιάλτη που ζήσαμε και την αγωνία που ζούμε και στην ΚΟ πριν 2 χρόνια, όταν αποδείχτηκε πόσο ανυπεράσπιστοι είμαστε από άποψη αντιπυρικής αλλά και αντιπλημμυρικής προστασίας. Μια άλλη πρωτιά που επικαλέστηκε είναι ότι οι ρυθμοί, λέει, της ανεργίας στην ΚΟ μειώνονται. Ναι, αλλά δεν ρώτησε, μάλλον δεν ξέρουμε σε ποια εποχή αναφέρεται. Αναφέρεται το χειμώνα, που χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι σε μερικές εβδομάδες θα πάρουν το χαρτί της ανεργίας και θα πρέπει με 400 ευρώ να τα φέρουν εις πέρας, να καλύψουν τις ανάγκες τους. Πότε βρέθηκε η Περιφερειακή Αρχή, πότε βρέθηκαν οι δημοτικές αρχές στην περιοχή μας δίπλα στους εργαζομένους, όταν πάλευαν να έχουν επίδομα ανεργίας στο ύψος που να τους καλύπτει τις ανάγκες τους. Πότε βρέθηκαν δίπλα στους εργαζομένους όταν πάλευαν ενάντια στις συνθήκες γαλέρας. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και βέβαια, επειδή πατάνε και στο συνέστημα, ο Περιφερειάρχης επικαλέστηκε την Ρο, την Ίσο Ρο και το Καστελόριζο. Το έχουν, λέει, στην καρδιά τους. Δυστυχώς όμως αυτή την περιοχή και ολόκληρο το Αιγαίο το έχει στην καρδιά του και ο υπεριαλιστικός σχεδιασμός στο Αιγαίο και στην περιοχή. Και η Περιφερειακή Αρχή και οι Δημοτικές Αρχές κουβέντα δεν λένε για τα σχέδια του ΝΑΤΟ, κουβέντα δεν λένε για τα σχέδια της αστικής τάξης της Τουρκίας αλλά και της χώρας μας, για το διάλογο που ανοίγει τώρα για την εκμετάλλευση στο Αιγαίο,
κάτω από την ατοϊκή ομπρέλα που αφισβητεί σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Και βέβαια για αυτούς θα ήταν υπερβολικό να ζητήσουμε να βάλουν φωνή αντίστασης ενάντια στις αμερικανονατοϊκές βάσεις που έχουν γεμίσει το Αιγαίο και τη χώρα μας. Όμως ξέρετε, οι περιφερειάρχες αυτοί και οι δημοτικές αρχές αυτές θεωρούν τις βάσεις σαν στοιχείο ανάπτυξης. Θυμόμαστε πριν λίγα χρόνια, όταν φτιαχνόταν η βάση στην Αλεξανδρούπολη, ο Δήμαρχος εκεί είπε ότι με αυτή τη βάση θα ξεπουληθούν ακόμη και τα αυγά της Θράκης. Άραγε έχουν μάτια και μούτρα σήμερα να δούνε τους συμπατριώτες μας στην Θράκη όταν ο μισός Εύρος έχει καεί. Πού είναι η ανάπτυξη όταν γεμίζουν με τέτοιες βάσεις τη χώρα μας και το Αιγαίο που αποτελούν ορμητήρια πολέμου και βέβαια και μαγνήτη πλήγματος αντιπίνων. Αύριο στα σχολεία θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι να μπουν τα παιδιά στις τάξεις. Θα πάνε δημάρχοι, θα πάνε δημοτικοί σύμβουλοι, θα πάνε περιφερειάρχες και θα ευχηθούν στα παιδιά καλή χρονιά. Αν ήταν ειλικρινείς, θα έπρεπε να τους πούνε καλή χρονιά στα κοντέινερς. Καλή χρονιά στα σχολεία που δεν έχουν αίθουσα μουσικής. Καλή χρονιά στα σχολεία που δεν έχουν αίθουσα να κάνουν μια εκδήλωση. Καλή χρονιά στα σχολεία που αντί να είναι σχολεία δημόσια, είναι επί ενοικίαση για να μπορέσουν να στεγάσουν είτε το Λύκειο Ζυπαρίου είτε το ΕΚΟ. Αλλά προφανώς ειλικρίνεια και πολιτική ετοιμότητα προφανώς και δεν περιμένουμε. Να λοιπόν γιατί πρέπει ο λαός να εμπιστευτεί τη λαϊκή συσπήρωση. Γιατί ήταν δίπλος εκπαιδευτικούς όταν παλεύανε για τη σχολική στέγη. Ήταν και θα είναι δίπλα στους υγειονομικούς όταν παλεύουν για το νοσοκομείο. Θα είναι δίπλος εργαζομένους όταν παλεύουν ενάντια στις συνθήκες γαλέρας. Θα είναι παρούσα η λαϊκή συσπήρωση. Θα είναι παρόντες και παρούσες οι σύμβουλοι που θα εκλεγούν δίπλα στο λαό. Και στα μεγάλα διλήμματα που θέτει η ζωή, εμείς παίρνουμε θέση. Πήραμε θέση. Στο δίλημα τα κέρδη τους ή η ζωή μας, πήραμε θέση. Οι ζωές μας. Γιατί η άλλη πλευρά του διλήμματος οδηγεί σε Τέμπη, οδηγεί σε πυρκαγιές, οδηγεί σε πλημμύρες. Και επειδή είναι και πονηρούτσικοι και το παίζουν και ακομμάτιστοι ή ανεξάρτητοι, κάποιοι βέβαια όχι, όμως την επόμενη μέρα θα βάλουν την πιναλιά τους για να βαφτεί υποτίθεται η Ελλάδα είτε με μπλε είτε με άλλες αποχρώσεις, θα έπρεπε να ντρέπονται. Σήμερα που η Ελλάδα είναι χρωματισμένη με το μαύρο των αποκαϊδιών και με τα λασπόνερα των πλημμυρών, θα είναι ντροπή που το κάνουν αυτό. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για να έχουμε χώρο όχι απλά να απλώνουμε τις πετσέτες μας σε ελεύθερες παραλίες, αλλά για να απλώσουμε τα όνειρά μας, να ανθίσουν, να καρπίσουν. Να δώσουμε το λόγο στην επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης και υποψήφια δήμαρχο, την Κική τη Μακρή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 8 του Οκτώβρη για Δήμο και Περιφέρεια με εξελίξεις και γεγονότα που σοκάρουν. Προκαλούν οργή, θλίψη, αγανάκτηση, πόνο. Η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής που βιώνουμε σχεδόν καθημερινά σε μια κοινωνία όπου βασιλεύουν οι σάπιες αξίες του ατομισμού και του κέρδους οδηγεί σε επίπεδα αποκτήνωσης. Είναι γροθιά στο στομάχι οι εικόνες που είδαμε από τον Πειραιά προχθές. Απόγνωση και απελπισία για τα καμένα. Τι να πεις για την καταστροφή σε ολόκληρα χωριά, χωμένα, χαμένα, κάτω από το νερό. Πόλεις ανοχήρωτες. Άνθρωποι να κινδυνεύουν από πνιγμό σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Όμως φτάνει ως εδώ με τις εικόνες φρίκης. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι μπροστά στα κέρδη των εταιριών η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά αξία. Γιατί μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει το έκτρωμα του 13ωρου για να νομοθετήσει, λέει, το μεσαίωνα. Την ίδια στιγμή
εμπλέκει τον λαό μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς που ξετυλίγονται για το ξαναμοίρασμα των αγορών και συνόρων στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Ο λαός, το εργατικό κίνημα πρέπει να απαιτήσει να δοθούν οι απαντήσεις και να αποδοθούν οι ευθύνες για όλα τα εγκλήματα. Τα εργοδοτικά, το έγκλημα στα Τέμπη, στις θάλασσες, έξω από τα γήπεδα, στις γειτονιές, και να δείξει τον υπεύθυνο, αυτόν που λέει πως καμία ευθύνη δεν φέρει και το αστικό κράτος για τους πνιγμένους, τους καμένους, τους καταπλακωμένους τους σεισμούς. Όμως δεν φταίει το κράτος, όπως δεν φταίει το κράτος που δεν έχουμε ακόμα παθολόγο, πνευμονολόγο, καρδιολόγους, που το χειμώνα πάλι θα μείνουμε με ακάλυπτες βάρδιες στο ΕΚΑΒ, όπως όταν η συμπολίτησά μας έχασε τη ζωή της επάνω στην Καρότσα. Με αυτή τη λογική, το κράτος δεν φταίει για την ακρίβεια που είναι εξωγενής. Οπότε και οι τράπεζες δεν φταίνε για τους ξεσπιτωμένους από τους πληστηριασμούς. Και σίγουρα, καμία ευθύνη δεν φέρει η κυβέρνηση για τον πόλεμο που είναι τόσο μακριά, για τους ξεριζωμένους που πνίγονται στα νερά μας ή καταλήγουν εγκλωβισμένοι στις νατοϊκές τύπου δομές. Για όλα αυτά φταίει είτε η κακιά στιγμή, είναι τη μέτρα ατομικής ευθύνης πήρε ο καθένας, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι αυτοί οι εξαχριωμένοι που δεν κάθονται στον τόπο τους και φυσικά οι παράφρονοι ηγέτες. Είναι όλα τα άλλα εκτός από τον νόμο του κέρδους που διέπει όλη τη διαχείριση και διοίκηση του κράτους. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά που δεν έγιναν βέβαια όλα στην επορφορτρωμένη από τουρίστες ΚΟ, θα το δούμε παρακάτω. Τι σχέση όλα έχουν αυτά με τις επιλογές που θα κάνει κάποιος φτάνοντας στην κάλπη στις 8 του Οκτώβρη. Τις μέρες αυτές, οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αυτοί και οι άλλοι που στηρίζουν τα κέρδη, λένε για όμορφες πόλεις, για πόλεις που θα πάνε μπροστά, που θα είναι στο φως, συνεχίζοντας το καμβά που όλα αυτά τα χρόνια βιώσαμε με τα ψευδεπίγραφα ανεξάρτητα ακομμάτιστα, προσπαθώντας ενέργο με νέες αρχές, με πόλεις και πολίτες ή δήμους και δημότες να υπηρετήσουν το θεσμό της τοπικής διοίκησης που από τη φύση του λειτουργεί ως μηχανισμός προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής για την προσέλκυση επενδύσεων ως φορομπηκτικός μηχανισμός με ακρογωνιαίο λίθο την ανταποδοτικότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις και όλα τα υπόλοιπα δωράκια της πολιτικής πλήρους εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου. Τους είδαμε από την καλή και από την ανάποδη. Και ένα παιδάκι δημοτικού πλέον ξέρει ότι είναι βαθύτατα εξαρτημένοι από την υλοποίηση της κεντρικής πολιτικής, η οποία φορτώνει το 95% των φόρων στα λαϊκά στρώματα, που βάζει στο ζύγι κόστους ωφέλους τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Μια πολιτική που η εφαρμογή της και σε τοπικό επίπεδο οξύνει την ακρίβεια, την εντατικοποίηση και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, την ανεργία. Επομένως, εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται ένα κρίσιμο δίλημα. Θα είναι περισσότεροι εκλεγμένοι της λαϊκής εισπύρωσης που θα στέκονται μαζί με τον λαό κόντρα σε αυτά τα βάρβαρα σχέδια ή θα είναι περισσότεροι εκλεγμένοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλων βαστάζων που θα μιλάνε για επενδυτικές βαθμίδες, δημοσιονομικά όρια, αποκέντρωση και αυτονομία εννοώντας φυσικά ανταποδοτικότητα και φορολογία, συμβάλλοντας στην μετατροπή της καθημερινότητας που τάχα φροντίζουν και νοιάζονται σε ένα βάσανο και άγχος για τον λαό του νησιού μας. Όσο και αν προσπαθεί να ξεπεράσει ο ένας τον άλλον
στο πεδίο της επίδειξης και προσωπικής προβολής, όσο και αν τσακώνονται και βγάζουν μαχαίρια, η ουσία παραμένει η ίδια. Είναι όλοι τους με τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, υλοποιούν κατά γράμμα τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν προπολού δεσμευτεί στην πολιτική τουριστικοποίησης, δηλαδή εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης των πάντων. Οι επιπτώσεις είναι πολλαπλές. Η άναρχη ανάπτυξη, η σχεδόν απελευθερωμένη δόμηση, βλέπε παραδείγματος χάρου περιοχές Natura, Αιγιαλούς, παραλίες κτλ. Οι υποδομές έτσι πιέζονται. Η κατασκευή τους είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια με άλλα δεδομένα και μελέτες διαφορετικές και με άλλα όρια αντοχών. Αντικειμενικά, αυτό βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αποδυναμώνεται η προστασία του περιβάλλοντος. Ξεθυμαίνουν οι ομορφιές του τόπου. Η περίπτωση του ορεινού μας όγκου και του παραδοσιακού οικισμού της Γιάς είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η λαϊκή συσπήρωση παλεύει για την ολόπλευρη προστασία όλης της περιοχής και του χαρακτήρα της. Δεν περιορίζουμε την συζήτηση μόνο στην υπερσυγκέντρωση του κόσμου που είναι η μία πλευρά του προβλήματος. Διεκδικούμε μόνιμες προσλήψεις στην πυροσβεστική υπηρεσία και στα δασαρχεία, την ενίσχυσή τους με όλα τα σύγχρονα μέσα και φυσικά την κατάργηση του πλαισίου που εξασφαλίζει το χωροταξικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο άναρχης συνύπαρξης πολλών διαφορετικών χρήσεων γης που υπάγονται σε διαφορετικές αρμόδιους φορείς και την εμπορευματοποίηση της δασικής έκτασης. Για να σταματήσει πια να αλλάζει χρήση και χαρακτήρα στα δασικά οικοσυστήματα, για να μην επιτρέπεται η δόμηση στον ορεινό όγκο. Το ίδιο πλαίσιο και οι κατευθύνσεις είναι που στο ΝΟΚ βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες business που υποχρεώνεται ο Δήμος, δηλαδή εμείς να πληρώνουμε 100.000 το χρόνο για μία έκταση που δικαιωματικά ανήκει στο λαό της ΣΚΟ, που θα έπρεπε να τον χαίρεται ολόπλευρα δωρεάν. Αυτές οι διεκδικήσεις, φίλες και φίλοι, που κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού καταφέραμε να γίνει συζήτηση, βρήκαν εμπόδιο τις κοινές θέσεις των άλλων παρατάξεων, που για να μην συγκρουστούν με επιχειρηματικά συμφέροντα και στάξει η ουρά του γαϊδάρου, βλέπε τουρισμός, δεν παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Εμείς λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Η ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης θα είναι η νίκη του λαού και της νεολαίας στο νησί μας. Έτσι μόνο θα εκφραστεί η καταδίκη για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες σε αυτό. Κατάσταση που περιλαμβάνει σχολικές αίθουσες σε κοντέινερ, ελεύθερους χώρους που έχουν παραδοθεί σε επιχειρηματίες, φοροεπιδρομή στους δημότες, ενώ για χρέη που έχουν μεγάλες επιχειρήσεις δεν ανοίγει ρουθούνι. Την εγκατάλειψη των χωριών και ό,τι δεν είναι στη μόστρα, την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του Δήμου, την παράδοση δημοτικών δραστηριοτήτων σε ιδιώτες, όπως η καθαριότητα, την έλλειψη έργων υποδομής, όπως ας πούμε για το νερό στο τρίγωνο, για το οδικό δίκτυο που είναι μπαλωμένο, σκοντινό και καταντάει επικίνδυνο. Τώρα κάθε έργο γίνεται με εργολαβία, με δεδομένη την καθυστερημένη παράδοσή του, που αυτό σημαίνει έξτρα κόστος. Στη λογική της ανταποδοτικότητας, οι δημότες βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Οι 40 και πάνω μορφές απασχόλησης στον Δήμο έχουν πλέον καθιερωθεί και επεκτείνονται.
οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας στους εργαζόμενους σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαία η κινητικότητα που παρατηρείται. Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες έχουν μείνει χωρίς προσωπικό. Λέμε το εξής. Υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης που εκφράστηκε με τη σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ και στο νησί μας στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Αυτό πρέπει να το δυναμώσουμε για να τους κοπεί ο βήχας πως είναι παντοδύναμοι και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να ανοίγει η μύτη. Για να σταματήσουν λίγο να μας λένε με έπαρση πως μόνο αυτοί μπορούν να μιλούν για ανάπτυξη. Ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη. Είναι τόσο φανεριστικό, πολυτελή μεγαθύρια στα καλύτερα σημεία του νησιού, καμία σύγχρονη, πλήρως τελεχωμένη δημόσια δομή υγείας στο νησί. Έχουν και το θράσος και μιλάνε για την Ιπποκρατική ΚΟ. Αυτή η μεγάλη αντίφαση δεν κρύβεται. Να βγαίνουν περιφερειάρχες, δήμαρχοι, νυν και πρώην, να κοκορεύονται για το ψηλό ΑΕΠ της περιοχής, τα πολλά έσοδα, αλλά ο κόσμος να υποφέρει να βγάλει τη μέρα από τα μισά το μήνα και μετά. Η δυσαρέσκεια φουντώνει. Αυτό που ακούγεται όλο και πιο συχνά, κανένας από τους δυο, είναι απόλυτα δικαιολογημένο και θετικό. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν θα γίνει όταν όλοι εσείς που το εκφράζετε, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι συνταξιούχοι, οι νέοι, γυναίκες, εγκαταλείψετε τις πολιτικές δυνάμεις των άλλων ψηφοδελτίων, αυτές που μια ζωή σας τάζουν τα καλύτερα, που ποτέ δεν γίνονται, και ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δεν κάνουμε απολογισμό σήμερα, ίσως να μην μας έφτανε και μία μέρα. Δεν συστηνόμαστε για πρώτη φορά. Βρισκόμαστε στους αγώνες και στις διεκδικήσεις για όλα αυτά που αναφέραμε. Οι μέρες που μένουν μέχρι τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι μέρες μάχης και αγώνα, καθημερινή συζήτηση στη γειτονιά, στο χωριό, στο σπίτι, στο χώρο δουλειάς, για να φτάσει παντού το κάλεσμα των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ. Μες στην καταχνιά που του πάμε και όπου βγει, ξεπροβάλλει κάτι ελπιδοφόρο. Είναι αυτό το κύμα αλληλεγγύης από σωματεία και φορείς. Είναι η οργάνωση και οι αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στο Μεσαίωνα, για να ακουστεί ξανά πως μόνο ο λαός σώζει τον λαό. Είναι η δυναμική που διαμορφώνεται με αυτούς τους αγωνιστές να συγκροτούν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης. Οι υποψήφοι μας είναι γνωστοί για την αγωνιστική τους στάση, για την προσφορά και δράση, που ενιαία δίνουν τη μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σε μία περίοδο πυκνών εξελίξεων. Είναι όλοι αυτοί που θα δείτε ξανά στους δρόμους τις επόμενες μέρες μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, με μεροκαματιάριδες, φιοπαλεστές, ενάντια σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις, ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που θα δώσουν τη μάχη για να μην κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο τερατούργημα για τα εργασιακά. Στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης βρίσκονται αυτοαπασχολούμενοι ευέδες, μαχητικοί αγωνιστές στον κλάδο τους για το εισόδημα που χτυπιέται βάναυσα ενάντια στους νόμους και την πολιτική που τους πρόχνει στο κάθε χρόνο και χειρότερα. Βρίσκονται βιοπαλεστές αγρότες δοκιμασμένοι σε μάχες απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους ξεκληρίζει. Στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης βρίσκονται αγωνιστές που τους ξέρουν μέχρι και οι πέτρες.
έχουν δώσει αγώνα για να έχουν τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Για να στελεχωθούν με προσωπικό τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Μέχρι να πάρθουν μέτρα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την απόδοση ελεύθερων χώρων στο λαό. Στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης βρίσκονται άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, επιστήμονες, νέοι και νέες φοιτητές και φοιτήτριες που έδωσαν και δίνουν μάχες ενάντια στο Πανεπιστήμιο ΑΕ. Είμαστε η αγωνιστική επιλογή που μπορεί να εμπιστευτεί και να τολμήσει να κάνει η ΚΟΑ και ο ΚΟΟΣ. Γιατί η λαϊκή συσπήρωση ποτέ δεν συμφώνησε στη στρατηγική γιακό τουριστικό μαζικού κυρίως τουρισμού όπως επιθυμούν με δηλώσεις τους οι ανάλογοι παράγοντες, με υποδομές και αναπλάσεις που ενισχύουν τις επενδύσεις κεφαλαίων στην εστίαση, στην ψυχαγωγία, στον πολιτισμό, την αξιοποίηση αρχαιοτήτων για την υποστήριξη και διεύρυνση της πελατείας των ξενοδοχείων του Airbnb που επηρεάζει προς τα πάνω το κόστος διαβίωσης που ξεσπιτώνει εργατόκοσμο που δεν αντέχει τα πανάκριβα ενίκια. Γιατί η λαϊκή συσπήρωση μας εκφράζει συνέπεια, συνέχεια, αγωνιστικότητα για να μπει φρένο στη φορολαϊσία, να πάρουν ανάσες εργαζόμενοι και μικροεπαγγελματίες με μεγάλη μείωση τελών σε κατοικία και επαγγελματική στέγη, δίνοντας τέλος στην ασυλία μεγάλων επιχειρήσεων, ιδιωτικών κλινικών και ξενοδοχείων. Για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού απέναντι στην υποστελέχωση που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση και εργαλειοποίηση υπηρεσιών του Δήμου. Για την στελέχωση κοινωνικών υπηρεσιών όπως για την προστασία των παιδιών, για τη στήριξη των συμβασιούχων του Δήμου που διεκδικούν μόνιμη δουλειά. Για να μπει φρένο στις ιδιωτικές εταιρείες που καταβροχθίζουν εκατομμύρια ευρώ στον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα, για έργα οδοποιίας και για πολλά ακόμα. Για να μπει φρένο και στο κυνήγι των προστήμων να ικανοποιηθούν λαϊκές διεκδικήσεις για ελεύθερους χώρους πρασίνου αναψυχής πολιτισμού. Για να είναι προτεραιότητα η σχολική στέγη σε ένα Δήμο όπου αρκετά από τα σχολεία που λειτουργούν έχουν ξεπεράσει τον ένα αιώνα ζωής με τις αυλές γεμάτες προκάτ, ενώ η ειδική αγωγή στεγάζεται σε ακατάλληλα κτίρια χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη να λυθεί μόνιμα. Θέλουμε το νησί μας να είναι όμορφο. Αυτό όμως προϋποθέτει οι άνθρωποι του νησιού να είναι ευτυχισμένοι με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα για όλους, με μισθό που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες, ολόπλευρη και δωρεάν μόρφωση της νεολαίας, πρόσβαση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό, χωρίς παιδιά στην εξάρτηση, καθολική παροχή υψηλού επίπεδου, δωρεάν υπηρεσιών, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας, όπως δημόσιες δωρεάν δομές για την τρίτη ηλικία, για τα παιδιά, για γυναίκες, για άστεγους. Απαιτούμε την πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από το κράτος για να μην πληρώνει διπλά και τριπλά το λαϊκό νοικοκυριό για βασικές του ανάγκες. Προτάσουμε μια άλλη εναλλακτική πρόταση, ένα άλλο συνολικό σχεδιασμό που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία της ανθρώπινης ζωής που σήμερα μπαίνει στο ζύγι του κέρδους. Κλείνοντας σε αυτό το σημείο την περιληπτική αυτή αναφορά στις θέσεις της λαϊκής εισπύρωσης, να παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή το ψηφοδέλτιό μας. Υποψήφιοι λοιπόν για την Δημοτική Ενότητα της ΚΟ, Γιαννάκου Ρένα,
Είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Γυναικών ΚΟ, μέλος ΟΓΕ. Ο Γιώνης ο Τάσος, τώρα συνταξιούχος, πριν συνδικαλιστής στο χώρο της ενέργειας της ΔΕΗ. Η Καρανάσιου Γαρυφαλιά, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Ο Κώτος ο Γιώργος, εκπαιδευτικός, συμμετέχει ενεργά όλα αυτά τα χρόνια που έχει στηθεί το Λαϊκό Φροντιστήριο για τα παιδιά που έχουν ανάγκη στήριξης των μαθημάτων τους. Η Λάμπρου Ιωάννα είναι η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Η Λέχου η Βίκη είναι η ταμείας του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ. Είναι η Λιαράκου η Αφροδίτη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου της ΚΟ. Είναι ο Μαμάκας ο Γιώργος, αγρότης, συνδικαλίζεται στον Αγροτικό Σύλλογο. Τη Λινιός ο Παντελής, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποριοϋπαλλήλων ΚΟ, γραμματέας του Εργατικού Κέντρου. Ο Νταφούλης ο Επαμεινώνδας είναι ψυχολόγος, συμμετέχει και στη θεατρική ομάδα. Ο Ξυπολιτάς ο Μικές είναι εργαζόμενος στη ΔΕΗ, συνδικαλιστής αντιπρόσωπος στο Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Η Παϊζάνογλου Ινιαζέ είναι εκπαιδευτικός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών ΚΟ, μέλος ΟΓΕ. Ο Παπαδάκης ο Νίκος, ξενοδοχοϋπάλληλος. Η Τζεβελέκου η Χριστίνα, συνταξιούχος. Τσάμπαλας Δημήτρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποριοϋπαλλήλων ΚΟ. Ο Χαλάς ο Αχιλλέας, μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού. Η Χαλκιοπούλου η Μιμίκα είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών ΚΟ, μέλος ΟΓΕ, είναι οικαστικός, μέλος του Οικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στην κοινότητα της ΚΟ έχουμε την Αλεξανδρίτη Αναστασία, η οποία είναι εκπαιδευτικός, τη Γιαννάκου την Αναστασία την Τασία, που είναι ξενοδοχοϋπάλληλος, γραμματέας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων ΚΟ και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Ο Δανατζής ο Γιάννης, εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Ο Ζαμάγιος ο Μάριος, εργαζόμενος στον τουρισμό. Η Ζούλα η Ελένη, ξενοδοχοϋπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων ΚΟ. Η Κριτσιμά η Ειρήνη, εκπαιδευτικός, επίσης συνδράμει και αυτή τη λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου του, του Εργατικού Κέντρου. Ο Μακάρθιο Ρόναλτ, εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου. Ο Μακρύς ο Αλέξανδρος είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Ο Μαμάκας ο Δημήτρης είναι συνταξιούχος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Συνταξιούχων ΚΟ, από τον χώρο της οικοδομής συνταξιούχος. Ο Πετρογιαννάκης ο Γιώργος είναι συνταξιούχος δημοσίου και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, μέλος του Σωματείου των Συνταξιούχων. Τώρα συγχωρέστε με αν δεν θυμάμαι αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Σάκαρη Κατερίνα είναι ξενοδοχοϋπάλληλος, είναι μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων ΚΟ. Στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου έχουμε την Γιαρέμ την Ερκής, είναι εργαζόμενη στον επισητισμό, είναι αντιπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος. Τη Λιβιδίκου τη Χριστίνα είναι ξενοδοχοϋπάλληλος. Την Πίτση την Ειρήνη, ξενοδοχοϋπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων ΚΟ. Το Σεραφή τον Τάκη είναι εστιάτορας. Το Γρού η Κατερίνα είναι συνταξιούχος. Ο Φάρκωνας ο Λάκης, τώρα εμείς τον θέλουμε να το λέμε για συνταξιούχο, το παλεύει βέβαια να γίνει συνταξιούχος, αλλά δραστηριοποιείται κοντά μας πάντα και στους συλλόγους του. Κοινότητα Πηλίου, Γεωργίου Βαγγέλης, είναι εκπαιδευτικός και ο Βαγγέλης συνδράμει στη λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου του Εργατικού Κέντρου. Η Καρπάθιου Ιάννα είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, είναι αντιπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου. Ο Στυλιάτης το Γρού Σταμάτης είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Το Πούρης Αντώνης εργαζόμενος στον τουρισμό, είναι μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων ΚΟ.
Η Χατζηδαβίδη Παρασκευούλα είναι η φοιτήτριά μας, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής, Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών. Αθανασιάδης Νίκος είναι συνταξιούχος. Ο Γιώτης ο Πέτρος είναι πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΚΟ. Ο Καρανάσιος ο Γιώργος είναι ξενοδοχοϋπάλληλος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου και του Σωματείου του. Ο Μουνούχος ο Δημήτρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων ΚΟ. Ο Σταμάτης ο Γιώργος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Συνταξιούχων ΚΟ. Ο Χατζηδαβίδ ο Γιάννης είναι πρώην εργαζόμενος της ΔΕΗ, συνταξιούχος τώρα. Ξανά έχει υπάρξει υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Δραστηριοποιείται βέβαια και ο Γιάννης στο σωματείο του. Στην κοινότητα αντιμάχιας η Αθανασιάδη Ρένα είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα. Ο Κότοβος ο Παναγιώτης είναι ξενοδοχοϋπάλληλος, αντιπρόσωπος στο εργατικό κέντρο. Η Καθοπούλη η Ουρανία είναι και αυτή ξενοδοχοϋπάλληλος, επίσης αντιπρόσωπος στο εργατικό κέντρο. Η Καρανάσιου η Κωνσταντίνα είναι εργαζόμενη στον τουρισμό. Η Μεταξά η Λίτσα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών, μέλος ΟΓΕ και του Σωματείου της, των Συνταξιούχων, στην κοινότητα Κεφάλου. Η Λάμπρου η Ελένη, συνταξιούχος. Η Μαμάκα η Μαρία, επίσης συνταξιούχος. Ο Μπίλης ο Βασίλης. Παπαγεωργίου η Φωτεινή, εργαζόμενη στις τηλεπικοινωνίες. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων ΚΟ. Και η Σταμάτη η Βασιλική Βάσο, αυτοαπασχολούμενη. Όλοι λοιπόν στη μάχη για να βγει ενισχυμένη η Λαϊκή Συσπήρωση παντού, με περισσότερους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, παίρνοντας ακόμα και όπου γίνεται και στην περιοχή μας τη διοίκηση σε δήμους. Εδώ κλείνοντας να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου και τον Χρήστο και τον Ηλία, καθώς και το προσωπικό εδώ του ωραίου χώρου που μας βοηθάει στην σημερινή μας παρουσίαση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους, αποφασιστικά με αισιοδοξία, να φτάσουμε στη μάχη στις 8 του μήνα με ένα πλατή χαμόγελο και με το γαρίφαλο στο μέρος της καρδιάς.